Σήμερα η ΕΛΜΕ Ηρακλείου μαζί με τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και την ΑΔΕΔΗ απεργεί και διεκδικεί το αυτονόητο δικαίωμα στη διεκδίκηση, στην απεργία και τη διαδήλωση. Καταδικάζουμε την ποινικοποίηση της ΑΔΕΔΗ και της ΟΛΜΕ, δηλαδή την ποινικοποίηση του δικαιώματος της απεργίας. Ταυτοχρόνως λέμε κατηγορηματικά όχι στην ιδιωτικοποίηση του Πανεπιστημίου που περνά σήμερα η κυβέρνηση, ουσιαστικά εφαρμόζοντας ένα συνταγματικό πραξικόπημα, γιατί καταργεί το άρθρο 16 που είναι θεμελιώδες και προβλέπει και επιβάλλει αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα της εκπαίδευσης. Επιπλέον, τιμάμε την ημέρα της γυναίκας, της γυναικείας χειραφέτησης, ζήτημα το οποίο ανέδειξαν οι εργάτριες από το 1857 και ουσιαστικά μπαίνει στο προσκήνιο μέχρι σήμερα, γιατί η γυναίκα είναι ανισότιμη εργασιακά, κοινωνικά, πολιτικά και οικογενειακά. Καταδικάζουμε κάθε μορφή βίας και καταπίεσης και διεκδικούμε την πραγματική ισοτιμία και αξιοπρεπή θέση της γυναίκας στην κοινωνία. Το Συμβούλιο της ΕΛΜΕ Ηρακλείου στηρίζει το δημόσιο χαρακτήρα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και όλο αυτόν τον καιρό στηρίζει τους αγώνες των φοιτητών. Βρισκόμαστε εδώ στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης προκειμένου να καταδικάσουμε την προσπάθεια της κυβέρνησης για ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων. Επίσης, σήμερα η 8η Μάρτη είναι η Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας. Τιμούμε τις γυναίκες που παλεύουν για ίση αμοιβή, για ίση εργασία, καθώς επίσης και για ίσες ευκαιρίες σε γυναίκες και άντρες. Ευχαριστώ πολύ. Η εκδίκηση στη ζωή επέλεξε η κυβέρνηση να ψηφίσει τον νόμο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ένα νόμο το οποίο θα φέρει δίδαχτρα στα δημόσια πανεπιστήμια, θα επιβάλλει ιδιωτικονομικά κριτήρια σε όλες τις δομές της εκπαίδευσης. Όλοι στους δρόμους και ακόμα και μετά την ψήφιση του νόμου, του νομοσχεδίου, έτσι ώστε να ανατραπεί. Η ελληνική οικογένεια καλείται να πληρώσει πάρα πολύ το δικαίωμα των παιδιών τους για σπουδές, καλείται να πληρώσει πολύ ακριβά το δικαίωμα για δωρεάν περίθαλψη σε μια περίοδο που διαλύει και τη δημόσια υγεία και επιβάλλει, νομιμοποιεί το φακελάκι, επιβάλλει ιδιωτικονομικά κριτήρια και στα νοσοκομεία και στην εκπαίδευση. Στο δρόμο όλοι. Σήμερα 8 του Μάρτη είναι μέρα αφιερωμένη στις γυναίκες, στις αγωνίστρες της ζωής, στους μεγάλους γυναικείους εργατικούς αγώνες, αλλά και στους σημερινούς αγώνες για τη γυναικεία ισοτιμία. Είμαστε σήμερα εδώ με αφορμή την αναπληρώτρια εκπαιδευτικό με δίδυμη παπυλούμενη κοίηση, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί σε όλες τις γυναίκες ουσιαστική προστασία της μητρότητας και του γυναικείου οργανισμού στους χώρους δουλειάς, σταθερή δουλειά, μόνιμη, με δικαιώματα, ενάντια σε αυτή τη βαρβαρότητα και στην ευελιξία, να μην μπορεί σήμερα τον 21ο αιώνα μια γυναίκα με παπυλούμενη εγκυμοσύνη να πάρει την απαραίτητη άδεια, έτσι ώστε να προχωρήσει την εγκυμοσύνη της.